παρά την συνεχιζόμενη επιβαρημένη κατάσταση που αντιμετωπίζει ο λαός της Κοζάνης, παρά το βαρύ τίμημα που έχει πληρώσει σε ζωές και κρούσματα, συνεχίζει να ισχύει η απαράδεκτη κατάσταση με ευθύνη, εγκληματική ευθύνη της κυβέρνησης, η άσχημη κατάσταση στα νοσοκομεία και σε επίπεδο ιατρικού προσωπικού και σε επίπεδο νοσηλευτικού και υποδομών. Συνεχίζουν τα νοσοκομεία να λειτουργούν ως σχεδόν μίας νόσου σε την επιβάρηση πολλών άλλων ασθενών που βρίσκονται σε άλλες ασθένειες οι οποίες υποβαρύνουν την κατάστασή τους. Συνεχίζει να μην υπάρχει κανένας επιδημιολογικός έλεγχος με υποστελεχωμένο το προσωπικό του ΕΟΔΗ. Συνεχίζουν να υπάρχουν όλες οι αιστείες υπερμετάδοσης. Λέμε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί σε καμία περίπτωση αυτή η κατάσταση. Πρέπει να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους οι ιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό, συνολικά οι εργαζόμενοι στο σύστημα υγείας, να μην ανεχθούν έλλειψη υποδομών, υποδομών για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση συνολικά, να μην ανεχθούν εργασιακές συνθήκες οι οποίες τους συντρίβουν ιδεολογικά και οργανωμένα να αντιεπιτεθούν απέναντι σε μια αντιλαϊκή πολιτική η οποία ούτως ή άλλως προβλέπει και έχει προσανατολισμό την περαιτέρω αποδιάρθρωση του συστήματος υγείας υπέρ των συμφερόντων επιχειρηματικών ομίλων στην υγεία.